Επίσης, άδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους είναι στην αίθουσα και καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν για την παραγωγή. Η σημερινή προσφυγή, τη γνωρίζετε όλοι, είναι η κυρία Μαυροπούλου, είναι στέλεχος της κοινωνικής μας. Και το θέμα που θα αναπτύξει είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα που όμως έχει πραγματικές δυσκολίες. Αφορά τις λεγμονές του νεύρου, που πολλές φορές μας παγιδεύουν και μας παιδεύουν, γιατί τα ευρήματα συχνά δεν είναι ειδικά. Όμως είναι μια συχνή κατάσταση και η ανάλυση της εικόνας μπορεί να μας βοηθήσει σε πάρα πολλά επίπεδα. Μέχρι και με Ευρωβούλου σας ευχαριστούμε και σας ακούμε σε αυτό το θέμα πραγματικά ενδιαφέρον και καθημερινή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα σας μιλήσω για τις πνευμονικές φλεγμονές. Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι πιο περιεκτική. Οι πνευμονικές φλεγμονές χωρίζονται σε μη λοιμόδους και λοιμόδους αιτιολογίας. Αναφέροντας πρώτα τις μη λοιμόδους αιτιολογία, οι μη λοιμόδους φλεγμονώδεις πνευμονικές παθήσεις αντιπροσωπεύουν μια ετερογενή ομάδα ιδιοπαθών αλλά και δευτεροπαθών καταστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν τους αεροχώρους χώρους, τα αγγεία ή το διάμεσο δίκτυο. Τώρα, στην αξιολογική τομογραφία, η αναγνώριση του προτύπου, τη θέση, τη κατανομή, τη σοβαρότητα αλλά και του ανατομικού διαμερίσματος είναι πολύτιμη για να αναδείξουμε τη βλάβη και τη διαφορική διάγνωση. Ο ακτινολόγος θα πρέπει να γνωρίζει αυτές τις ενδείξεις και να ερμηνεύει τα συνδυαστικά χαρακτηριστικά των μη λοιμωδών, φλεγμονωδών, φλεγμονοπαθειών στο κλινικό του πλαίσιο για να καθοδηγήσει τον κλινικό στην κατάλληλη φροντίδα του ασθενούς. Στον πίνακα αυτό, επιγραμματικά αναφέρω όλους τις μη λοιμόδους αιτιολογίας φλεγμονώδεις παθήσεις των πνευμόνων, που όπως είπαμε είναι τρεις κατηγορίες, του αεροχώρου χώρου, του αγγειακού χώρου και του διάμεσου χώρου. Θα ξαναλύσουμε παρακάτω παραπάνω. Λοιπόν, στον πρώτο πίνακα αυτό έχουμε τις νόσους που κυριαρχούν στους αεροφόρους χώρους. Πρώτα έχουμε την οξία ιοσινοφιλική πνευμονία, όπου τα κλινικά χαρακτηριστικά της είναι η αύξηση των ιοσινοφίλων στο βροχοπνευμονικό έγκλημα, δύσπνοια, βήχας, πυρετός, οξία, αναπνευστική ανεπάρκεια σε σοβαρές περιπτώσεις. Απεικονιστικά υπερισχύουν περιοχές στα βύση άλλου, πυκνώσεις, πάχυνση των μεσολοβιδίων διαφραγματίων και των βροχιαγγειακών δεματίων, ενώ μπορεί να έχουμε και πλευρητικές συλλογές. Στη χρόνια ιοσινοφιλική πνευμονία έχουμε πάλι αύξηση των ιοσινοφίλων στον ΠΑΛ, δύσπνοια, βήχα, πυρετό και συχνά εμφανίζεται με άσθημα. Κυρίως απεικονιστικά είμαστε κυρίως στους ανολογούς με μη τμηματικές περιφερικές, ζωνοειδείς πυκνώσεις, υποϊπεζοκωτική ίνωση αυτή σε προχωρημένη νόσο. Στην οργανούμενη πνευμονία έχουμε ήπια δύσπνοια, βήχα, πυρετό για αρκετές εβδομάδες. Απεικονιστικά είμαστε κυρίαρχα στους κάτω λογούς και στην τυπική επιπόνηση έχουμε περιφερική ετερόπλευρη ή αμφωτερόπλευρη πύκνωση με αεροβροχόγραμμα που φύδεται το υποϊπεζοκωτικό χώρο. Στην άτυπη απεικόνηση έχουμε περιλογιακό πρότυπο με περιοχές στα βύση άλλου, με σημείο της ανάστροφης άλλο, το reverse halo sign, μάζες μετανάστευση των βλαβών στον επανέλεγχο. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι η μετανάστευση των βλαβών στον επανέλεγχο. Στην ιστιοκύτωση Langerhans έχουμε συνήθως εμφανίζεται σε νεαρούς καπνιστές, προοδευτική δύσπνοια με βήχα και κόφωση. Απεικονιστικά έχουμε μη κυλωτικούς και κυλωτικούς περιβροχιολικούς όζους, κυστικές αλλοιώσεις και υποτροπιάζοντες πνευμοθόραγες. Στην αναπνευστική βροχιολίτιδα που σχετίζεται με πνευμονική νόσο του διάμεσου ιστού, έχουμε συνήθως βαρύς καπνιστές, ήπια δύσπνοια και βήχα. Απεικονιστικά έχουμε επικράτηση στον ανώτερο πνεύμονα με κεντρολοβιακά οζίδια και περιοχές στα δύση άλλου που συνοδεύουν το κεντρολοβιακό εμφύσημα καθώς και πάχυση του βροχικού τυχεώματος. Τέλος, στην αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία εμφανίζεται σε βαρύς καπνιστές, έχουμε ήπια δύσπνοια και βήχα, ενώ απεικονιστικά έχουμε επικράτηση πάλι στον ανώτερο πνεύμονα με διάχυτες περιοχές στα δύση άλλου, πάχυση του βροχικού τυχώματος, ήπια ίνωση με διπτυωτές σκιάσεις και μικρές κύστες. Προχωράμε τώρα στις νόσους που κυριαρχούν στα αγγεία. Έχουμε την αρτηρίτιδα Τακαγιάσου που εμφανίζεται σε νέες γυναίκες, αρτηρίτιδα το χαρακτηριστικό της αορτής και των κλάδων της, αμφιβλησιοειδοπάθεια, στένωση των καροτίδων, νεφρικών και υποκλίδιων αρτηριών, καθώς και πνευμονική αγκίτιδα. Τα απεικονιστικά, τα ευρήματα στην οξία φάση είναι η επίταση και η πάχυση του αγγειακού τυχώματος και καθυστερημένος εμπλουτισμός αυτού, ενώ παρατηρείται στένωση ή απόφραξη του αγγείου με έμφρακτα και εικόνα μοσαϊκού, καθώς και ευρήματα χρόνια συνοτικής φάσης που είναι η επαλβεστός του αγγειακού τυχώματος και αρτηριακές στενώσεις.
Στην κοκκιωμάτωση με πολυαρτηρίτιδα έχουμε, είναι σχετιζόμενη με άγκα, ρινοκολπίτιδα, σπληρωματονεφρίτιδα, πνευμονική αγγιίτιδα και απεικονιστικά έχουμε πολλαπλούς μη κυλωτικούς ή κυλωτικούς όρους με τυχαία υπερυβροχιαγγειακή κατανομή, πυκνώσεις με άλλο θαμής ή άλλου, υποκλωτιδική στένωση της τραχείας που είναι το σημαντικότερο, βροχεκτασίες και υπεζωκωτικές συλλογές. Στο σύνδρομο τώρα Τσαρκ-Στράους έχουμε πάλι σχετιζόμενο με αύξηση των άγκα, έχουμε πνευμονική ιωσινοφιλία, άσθμα, πολυνευροπάθεια, πνευμονική αγγιίτιδα και ψελιδική αιμορραγία. Απεικονιστικά έχουμε περιοχές ανδυσιάλου, πυκνώσεις, κεντρολογιακά οζίδια, πάχυση βροχικού τυχώματος και έχει τυχαία, οι βλάβες έχουν τυχαία υπεριφερική κατανομή. Στη μικροσκοπική πολυαρτηρίτιδα, πάλι σχετιζόμενη με άγκα πάθηση, ταχαία ως προοδευτική σπερματονεφρίτιδα, πνευμονική αγγίτιδα και ψελιδική αιμορραγία. Και απεικονιστικά έχουμε περιπηλαία επικράτηση, που είναι το χαρακτηριστικό της, αφοτερόπλευρες περιοχές των βυσιάλων και πάχυση μεσολοβιδίων διαφραγματίων, το γνωστό crazy paving, με πυκνώσεις με άλλο των βυσιάλων και υπεζοκωτικές συλλογές. Τέλος, στην νόσο του αδαμαντιάδη Μπεχτσέ, εμφανίζεται σε νεαρούς άνδρες καταγωγής μέσης ή από Ανατολής με στοματικά και γεννητικά έλκη, ραγοειδίτιδα, φλεβική θρομβωτική νόσο και πνευμονική αγγίτιδα. Το χαρακτηριστικό είναι τα ψευδανευρίσματα της πνευμονικής αρτηρίας, οι περιοχές αμφισιάλου και πυκνώσεις που συνήθως αφορούν παρεχηματική αιμορραγία, υποπεζοκωτικά έμφρακτα και εικόνα μοσαϊκού με υπεζοκωτικές συλλογές, ελπόδη στένωση της τραχείας και ενωτική μεσοθωρακίτιδα. Τέλος, πάμε στις νόσους που κυριαρχούν στο διάμεσο ιστό. Είναι η συνήθις διάμεση πνευμονία που εμφανίζεται σαν ταχαίως προοδευτική δύσπνοια και βήχα, χωρίς ανταπόκριση στο κορτικοστεροειδή, το χαρακτηριστικό της, που επηρεάζει κορυφοβασικά τμήματα με κυρίως τα βασικά τμήματα, εμφανή με λισοκερίδρα, βροχεκτασίας εξέλιξεως και αρχιτεκτονική παραμόρφωση, καθώς και περιοχές των βυσιάλων με απώλεια όμπου του πνεύμονα. Στη μη ειδική διάμεση πνευμονία, εδώ πάλι έχουμε προοδευτική δύσπνοια και βήχα, αλλά εδώ έχουμε ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή. Απεικονιστικά έχουμε υποϊπεζοκωτική υπεροχή στα κάτω πνευμονικά πεδία, ενώ τα πρώιμα ευρήματα είναι αφοτερόπλευρες περιοχές των βυσιάλων, κεντρολογιακή όζη, το λεπτό δικτυωτό πρότυπο, οι βροχεκτασίες εξέλιξεως και η ήπια με λισοκερίδρα. Στην προχωρημένη νόσο έχουμε την αρχιτεκτονική παραμόρφωση, την αδρή δικτύωση και τη μελισσοκερίδρα. Πρώτα τελευταία έχουμε τη σαρκοείδωση που εμφανίζεται σε νεαρούς ενήλικες, κακουκία, ήπιο πυρετό και δύσπνια. Απεικονιστικά έχουμε πηλαία και μεσαυλική λεμφαδενοπάθεια με πιθανές επασβεστώσεις, ενώ η τυπική εμφάνιση είναι με μικροζύδια, με περιβροχιαγγειακή και μεσολογριακή κατανομή και υπεροχή στον ανώτερο πνεύμονα. Στην άτυπη εμφάνιση της νόσου έχουμε οζύδια και περιοχές αμφισιάλου υπυκνώσεις. Στην προοδευτική ίνωση και μαζική ίνωση παρατηρείται όταν πια έχει προχωρήσει πολύ η νόσος. Τέλος, η λεμφοειδής διάμεση πνευμονία που παρατηρείται σε αυτοάνωση διαταραχή ή ανοσοανεπάρκεια και έχουμε περιοχές αμφισιάλου σε συνδυασμό με περιαγγειακές κύστες, με λεπτό τείχωμα, πάχυση βροχιαγγειακών δεματίων και μεσολοβιδίων διαφραγματίων καθώς και ήπια ίνωση. Στην εικόνα αυτή έχουμε μερικά, θα σας δείξω μερικά παραδείγματα μη λιμωδών φλεγμονών του πνεύμονα. Έχουμε την οξία ιωσινοφιλική πνευμονία σε 85χρονο άνδρα με οξία αναπνευστική ανεπάρκεια, όπου στην αξονική του φαίνεται αμφωτερόπλευρες περιοχές στα μυσιάλου με πυκνώσεις, κυρίως στους ανολοβούς, καθώς και υπεζοκωτική συλλογή. Στην χρόνια ιωσινοφιλική, από κάτω, στη χρόνια ιωσινοφιλική πνευμονία, πάλι σε 85χρονη γυναίκα, με παράπονα για άσθμα και υψηλό ποσοστό ιωσινόφιλων στο μπαλ, στην αξονική της έχουμε περιφερικές υποϊπεζοκωτικές ζωνοειδείς σχιάσεις στους ανολοβούς. Στις εικόνες αυτές έχουμε κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία σε έναν 60χρονο άνδρα που παρουσιάστηκε με βήχα και ήπια δύσπνια κατά τη διάρκεια εβδομάδων. Στην αξονική του φαίνεται αφωτερόπλευρες περιφερικές πυκνώσεις με αεροβροχόγραμμα, κυρίως στους κάτω λοβούς, που φύδονται οι βλάβες τον υποϊπεζοκωτικό χώρο. Στην κάτω εικόνα έχουμε πάλι μια κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία σε έναν 70χρονο άνδρα με βήχα, ήπια δύσπνια εδώ και εβδομάδες και στην αξονική του πάλι φαίνονται πολυεστιακές περιφερικές πυκνώσεις στους κάτω λοβούς που πάλι φύγονται κατά κύριο λόγο τον υποϊπεζοκωτικό χώρο και είναι περισσότερο ορατές δεξιά.
Στην εικόνα αυτή πάλι έχουμε μια κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία σε 64χρονο άνδρα με χρόνιο βήχα, όπου εδώ έχουμε απεικόνιση δίκην μάζας, η οποία έχει και ακτινωτές προσεμβολές προς τον πεζοκότα, στον άνω λοβό, στο δεξιό άνω λοβό, το PET-CT του συγκεκριμένου άνδρα, όπου φαίνεται η καθήλωση του φαρμάκου και δείχνει ότι έχουμε οξία φλεγμονή. Η βιοψία απέκλεισε την κακοήθεια και επιβεβαίωσε την οργανούμενη πνευμονία. Στις εικόνες αυτές έχουμε το φάσμα των απεικονιστικών ευρημάτων στην ιστιοκύτωση του Λάγκερχανς σε διαφορετικούς ασθενείς. Στον πρώτο έχουμε μια 55χρονη γυναίκα, καπνίστρια, με ήπια δύψμια στην αξονική της. Φαίνονται πολλαπλές μικροσκιάσεις, μικρά οζίδια, τα οποία έχουν ασαφή όρια, καθώς και μικρές κυστικές βλάβες στους άνω λοβούς. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε πάλι μια άλλου είδους απεικόνιση της ιστιοκύτωσης Λάγκερχανς, σε 67χρονο άνδρα καπνιστή με έντονη και σημαντική δύσπνοια, όπου στην αξονική του βλέπουμε αναρρύθμιτες μικροκυστικές αλλοιώσεις, αλλά καθόλου οζίδια. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά από την εικόνα. Στην εικόνα αυτή έχουμε την αναπνευστική βροχιολίτιδα που σχετίζεται με νόσο του διάμεσου ιστού σε 60χρονο άνδρα που είναι βαρύς καπνιστής με χρόνιο βήχα. Στην αξονική του βλέπουμε περιοχές θαμβησιάλου, ήπιες περιοχές θαμβησιάλου, καθώς και κεντρολοβιδιακά οζίδια, ήπια μικρά κεντρολοβιδιακά οζίδια και πάχυνση του τυχώματος των βρόγχων στον δεξιό άνω λοβό. Εδώ βλέπουμε την πάχυνση του τυχώματος των βρόγχων. Λοιπόν, από κάτω έχουμε αποφολικωτική διάμεση πνευμονία σε γυναίκα 51 χρονών, βαριά καπνίστρια με χρόνιο βήχα, όπου στην αξονική της βλέπουμε αμφωτερόπλευρες διάχυτες περιοχές στα βυσιάλου, καθώς και ενώδεις αλλαγές στον υποϊπεζοκωτικό χώρο, καθώς και προχεκτασίες εξέλιξεως εδώ και εδώ, καθώς και ανομαλίες στο τείχωμα των βρόχων, εστιακές παχύνσεις. Περνάμε στην άλλη ομάδα πνευμονοπαθειών, όπου είναι η του αγιακού δικτύου, του αγιακού χώρου, και μιλάμε εδώ για περίπτωση αγκιίτιδας με διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία, δευτεροπαθώς σε νόσο του κολαγόνου, σε έναν 27χρονο άντρα με αιμόπτυση. Στην αξονική του φαίνονται πολυεστιακές σκιάσεις, διάσπαρτα στον πνεύμονα, με αμφωτερόπλευρη περιαγιακή κατανομή, χωρίς πυκνώσεις ή πεζοκωτικές συλλογές. Από κάτω βλέπουμε πάλι περίπτωση αγκιίτιδας με διάχυτη υψηλιδική αιμορραγία, αυτή τη φορά δευτεροπαθώς σε κάπνισμα, σε χρήση κράκ και κοκαίνη σε 52χρονο άνδρα με δύσπνοια και αιμόπτυση. Στην αξονική του φαίνονται συνδυασμός αφωτερόπλευρων σκιάσεων και αλλαγών στο διάμεσο δίκτυο. Σε αρτηρίτιδα τα καγιά σου, σε 25χρονη γυναίκα με κακουχία και πυρετό, φαίνεται στην αξονική της πάχυνση του τυχώματος της κατιούσας θωρακικής αορτής, αλλά και ελάττωση του αυλού του αγγείου της τμηματικής πνευμονικής αρτηρίας. Σε σύνδρομο Τσαρκ-Στράους, σε 56χρονη γυναίκα με ασθηματική σύνδρομη, παραρρινοκολπίτιδα και πυρετό, όπου στην αξονική της βλέπουμε αμφωτερόπλευρες μικρές σκιάσεις με ασαφή όρια και τυχαία κατανομή. Εδώ έχουμε κοκκιωμάτωση με πολυαγκιοπάθεια, όπου έχουμε μια 59χρονη γυναίκα με βήχα, παραρρινοκολπίτιδα και σπειραματονεφρίτιδα. Στην αξονική της βλέπουμε πολλαπλές περιοχές σκιάσεις με οζόδη διαμόρφωση, όπου έχουν ασαφή όρια και κοίτονται δίπλα σε πνευμονικά αγγεία. Στην κάτω εικόνα βλέπουμε μια κουκιωμάτωση πάλι με πολλή αγκίτιδα, όπου εδώ έχουμε έναν 26χρονο άνδρα με αιμόπτυση και στην αξονική του βλέπουμε αφωτερόπλευρες πυκνώσεις με άλλο θαμβήσι άλλου, πάλι κοντά σε παραγείμενα σε πνευμονική αρτηρία.
Στη διαφάνεια αυτή έχουμε ιδιοπαθή οξία διάμεση πνευμονία σε 50χρονη γυναίκα με οξία αναπνευστική δυσχέρεια, όπου βλέπουμε αρχικά την ακτινογραφία της που φαίνονται διάχυτες αφωτερόπλευρες πυκνώσεις, οι οποίες όμως φίδονται τους κάτω λοβούς, τους κάτω λοβούς, και έχουμε φυσιολογικό το μέγεθος της καρδιάς, αλλά και επίσης δεν έχουμε και οι πεζοκοτικές συλλογές. Η αξονική της ιδίας γυναίκας μερικές μέρες, 5 μέρες μετά την λήψη της ακτινογραφίας, όπου πια φαίνονται κατεστημένες μεγάλες πυκνωτικές περιοχές και περιοχές θαμβησιάλου, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στα βαρυτοεξαρτώμενα τμήματα των πνευμόνων. Εδώ δείχνουμε μία ιδιοπαθή συνηθισμένη διάμεση πνευμονία σε 79χρονο άντρα με προοδευτική έντονη δύσπνοια στην περίοδο 12 μηνών, όπου στην αξονική του φαίνονται υποϊπεζοκοτικό δικτυωτό πρότυπο και εικόνα μελισσοκερίθρας, καθώς και περιοχές θαμβησιάλου στην βάση των πνευμών. Η στεφανιαία τομή του δύο ασθενούς, όπου στον 79χρονο αυτόν άντρα, όπου φαίνεται η διαβάθμιση της σοβαρότητας των βλαβών, πόσο πιο έντονη είναι στους κάτω λογούς και πόσο σιγά σιγά βελτιώνεται πηγαίνοντας προς τα επάνω. Εδώ βλέπουμε τη σαρκοείδωση και το ευρύ φάσμα των απεικονιστικών της ευρημάτων σε διαφορετικούς ασθενείς. Εδώ έχουμε στην πρώτη εικόνα έχουμε ένα 45χρονο άντρα, όπου φαίνονται αναρρύθμιτα μικροζύδια με περιβροχιαγγειακή κατανομή. Τα βλέπετε και εδώ, διάσπαρτα. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος ήρθε με ήπια δύσπνοια, κακουχία και ήπιο πυρετό. Είναι μια 35χρονη γυναίκα, όπου στην αξονική της φαίνεται πάχυνση των μεσολοβιβίων διαφραγματίων και μικροοζίδια κατά μήκος αυτών των διαφραγματίων, δίνοντας εικόνα του σαν κομπολόι, την εικόνα κομπολογιού. Στην κάτω εικόνα έχουμε μια άλλη εικόνα της σαρκοείδωσης, όπου έχουμε μια 60χρονη γυναίκα, στην αξονική της οποίας φαίνονται αφωτερόπλευρες πυκνώσεις, που έχουν εικόνα μάζας, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου μικροοζύδια. Τέλος, το τελευταίο παράδειγμα της σαρκοείδωσης, έχουμε ένα 40χρονο άντρα, όπου στην αξονική του φαίνονται σειραίοντα μικροοζύδια, τα οποία δημιουργούν μια εικόνα γαλαξία από αστέρια. Το Galaxy Sign. Τέλος, έχουμε τη λεμφοειδική διάμεση πνευμονία, που εδώ στην περίπτωσή μας είναι δευτεροπαθώς σε σύνδρομος Γιόγκρεν, σε 43χρονη γυναίκα με ήπια δύσπνοια, όπως στην αξονική της φαίνεται διάχυτη περιοχή θαμβησιάλου και πολλαπλές μικρές περιαγγειακές κύστης σε αφότερους τους πνεύμονες. Τέλος, ξεχωριστή μνήμα πρέπει να γίνει στα ακτινολογικά ευρήματα της πνευμονικής νόσου που προκαλείται από τα φάρμακα, αν και ανήκει στην κατηγορία αυτών που κυριαρχούν στον αγκιακό χώρο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχουν διάφορα πρότυπα με τα οποία εμφανίζεται η πνευμονία που προκαλείται από φάρμακα. Ένα πρότυπο είναι της οργανούμενης πνευμονίας, ένα άλλο πρότυπο είναι της μη ειδικής διάμεσης πνευμονίας, είναι της πνευμονίας πνευμονίτιδας από υπερευαισθησία, της διάχυτης κυψελιδικής βλάβης, καθώς και της απλής πνευμονικής ιοσινοφιλίας. Εδώ έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα σε έναν άρρωστο 49 χρονών, ο οποίος έχει μεταστατικό κακοήθες μελάνωμα και λαμβάνει μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο αρχικά στον οποίο μάλλον αρχικά στην πρώτη ακτινογραφία, την baseline ακτινογραφία, δεν υπάρχει κανένα έβριμα, ενώ μετά από 3 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας εμφανίζονται διάσπαρτες στρογγυλές σκιάσεις, οζόντες πνευμονικές σκιάσεις σε όλο το πνευμονικό παρέχημα. Η κάτω εικόνα είναι η εγκάρσια και η στεφανιαία τομή στην αξονική του ανθρώπου αυτού, 8 εβδομάδες αργότερα, μάλλον όχι, αμέσως μετά την ακτινογραφία, όπου φαίνονται σε όλο τους το μεγαλείο αυτές οι οζόντες σκιάσεις, διάσπαρτες σε όλο το πνευμονικό παρέχημα, σύμφωνα με το πρότυπο της οργανούμενης πνευμονίας. Σε ακτινογραφία θόρακος που έγινε μετά από 8 εβδομάδες μετά
το σταμάτημα της θεραπείας και που δεν φαίνεται εδώ, υπήρξε πλήρης υποχώρηση των βλαβών. Τώρα, αυτό όλη αυτή η ομιλία ήταν για τις φλεγμονές μη λοιμόδους αιτιολογίας. Πάμε στη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, οι φλεγμονές λοιμόδους αιτιολογίας. Εδώ η απεικόνηση, μάλλον και εδώ η απεικόνηση, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση των λοιμόξεων, που αποτελούν πηγή υψηλής νοσηρότητας και θνησιμότητας, ιδίως όσο αφορά τον αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων και νοσοκατασταλμένων. Παρά τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητά της συγκριτικά με την απλή ακτινογραφία, η αξονική, είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν προτείνεται για την αρχική αξιολόγηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει μεγάλη κλινική υποψία λίμωξης με φυσιολογικά αντιφορούμενα ή μη ειδικά ευρήματα ακτινογραφίας στο όρακα, ειδικά σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, σε περίπτωση άτυπων κλινικών ή και ακτινολογικών εκδηλώσεων ή όταν υπάρχει υποψία για εμπίημα ή απόστημα. Πάμε στους τύπους της πνευμονίας. Έχουμε την πνευμονία της κοινότητας, έχουμε την πνευμονία, την νοσοκομιακή πνευμονία, την πνευμονία που σχετίζεται με τους αναπνευστήρες και την πνευμονία που σχετίζεται με τους παρόχους υγείας. Η πνευμονία τώρα της κοινότητας ορίζεται ως η οξία λίμωξη του πνευμονικού παρεχήματος που αποκτάται στην κοινότητα, δηλαδή σε εξωτερικούς ασθενείς ή διαμένοντας σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας περισσότερο από 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων. Μπορεί να είναι από ήπια μέχρι και σοβαρή, που απαιτεί στο νοσοκομείο και πολύ συχνά και στην εντατική μονάδα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπορεί τώρα να σχετίζεται είτε με ελάττωμα στην άμυνα του ξενιστή, αλλά είτε και με έκθεση σε ιδιαίτερα παθογόνο μικρόβιο, σε εμβόλιο ή σε συνδυασμό αυτών των παραγόνων. Η διάγνωση τώρα της πνευμονίας της κοινότητας βασίζεται συνήθως στην παρουσία βήχα, πυρετού, παραγωγής πτυέλων και ή πλευρητικού πόνου στο στήθος και διηθείς που ανεκτρέπονται, όπως είπαμε και πριν, στην ακτινογραφία θώρακος στις περισσότερες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, σπάνια απαιτείται CT. Τυπικοί αιτιολογικοί παράγοντες της πνευμονίας της κοινότητας είναι τα θετικά κατά γραμμ βακτηρίδια, όπως κυρίως ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας, αλλά και διάφορα άλλα, διάφορες υιογενείς παράγοντες, όπως ο ιός της γρίπης, ο αναπνευστικός συγκυτιακός υγρός, καθώς και μύκητες και παράσιτα. Τώρα, η νοσοκομιακή πνευμονία εμφανίζεται 48 ώρες ή και περισσότερο από την εισαγωγή. Η νοσοκομιακή πνευμονία είναι κύρια αίτια θανάτου από νοσοκομιακές λοιμώξεις και επηρεάζει συχνά ασθενείς μονάδας εντατικής θεραπείας, ιδιαίτερα τα άτομα που χρειάζονται μηχανικό αερισμό. Η πνευμονία τώρα, η VAP, που σχετίζεται με τους αναπνευστήρες, είναι ένας τύπος της νοσοκομιακής πνευμονίας που αναπτύσσεται περισσότερο 48 με 72 ώρες μετά την ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Τέλος, η πνευμονία που σχετίζεται με τους παρόχους υγείας ορίζεται ως η πνευμονία που εμφανίζεται σε περιβάλλον μη νοσηλευόμενου ασθενούς με εκτεταμένη επαφή με την υγειονομική περίθαλψη, όπως φροντίδα τραύματος, διανομονή σε οίκο ευγυρίας ή αιμοκάθαρση. Και είναι από τα πολύ συχνά αναβρισκόμενες λοιμώξεις. Τα κοινά παθογόνα των HAP-VAP και της HCAP βρίσκονται τόσο στις παρακάτω φυλές, όσο και στους αναερόβιους γκραμ αρνητικούς βάκυλους μάλλον, και γκραμ θετικούς κόκκους, όπως είναι η εσερίχια κόλλη και η κλεψιέλα, και από τους γκραμ θετικούς ο χρυσίνος σταφυλόκοκκος, που είναι ανθεκτικός στη μεθυκυλίνη. Η νοσοκομιακή πνευμονία που οφείλεται σε ιούς ή μύκητες είναι σημαντικά λιγότερο συχνή εκτός από τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Εδώ έχω ένα σχεδιάγραμμα με τα απεικονιστικά ευρήματα που εμφανίζονται αυτού του τύπου οι πνευμονίες, που ξεκινάμε με την κοιλοποίηση, τους κοιλοποιημένους όζους, τις πυκνώσεις, την πλευρητική συλλογή, τις περιοχές στα βυσιάλου, τα μικροοζίδια, τις οζώδεις αλλοιώσεις και την πάχυση των διαφραγματιών. Η κυψελινική πύκνωση που εμφανίζεται ως λοβόδα, μπορεί να είναι ως λοβόδης πνευμονία, που χαρακτηρίζεται ιστολογικά από το ότι η κυψελινική χώρα είναι γεμάτη με φλεγμονώδες εξίδρωμα, με μικρή ή καθόλου βλάβη στους ιστούς. Η τυπική εμφάνιση της οξίας πνευμονίας της κοινότητας είναι μια μεμονωμένη υποϊπεζοκωτική περιοχή κυψελινικής πύκνωσης με θολά όρια που περιορίζεται στην περιοχή δίπλα στις σχισμές, με ή χωρίς αεροπροχώραμα. Μπορεί να συνυπάρχουν περιοχές στα βυσιβάλλου παρακείμενα της πύκνωσης. Στη διαφοροδιάγνωση της λοβόδους πνευμονίας έχουμε την εγκυστομένη συλλογή με ή χωρίς εμπίημα, ατελεκλασία, πνευμονία από εισρώφηση, δευτερογενώς σε πνευμονικό ίδημα ή αιμορραγία, οργανούμενη πνευμονία, μετακτηνική πνευμονία, βροχοκυψελιδικό καρκίνωμα, λέμφωμα, πνευμονική κυψελιδική πρωτεΐνωση, η οξία διάμεση πνευμονία.
Στο παράδειγμα αυτό, έχουμε πνευμονία αριστερού κάτου λογού με υποξυγονεμία που παρατηρείται, που προκαλείται από πνευμονιογκωγική λίμωξη. Έχουμε την τυπική ακτινογραφία, όπου παρατηρείται η σκίαση στον αριστερό πνεύμονα, που δεν ασαφοποιεί την παρυφή της καρδιάς. Έχουμε το σημείο της διπλής παρυφής και η πύκνωση που περιορίζεται από τη σχισμή, όπως φαίνεται στην αξονική, σε αυτή τη στεφανία εικόνα. Σε μια άλλη λωδιακή πνευμονία στο ΔΑΛ, από στρεπτόκοκο, σε 25χρονο καπνιστή, όπου και εδώ βλέπουμε μια πύκνωση με αεροβροχόγραμμα. Εδώ είναι ανασύνθεση MIP, όπου παρατηρείται πολύ πιο... φαίνεται πολύ πιο ευκρινώς το αεροβροχόγραμμα κατά μήκος όλης της πύκνωσης. Η βροχοπνευμονία είναι μια λοιμώδης διαδικασία που επικεντρώνεται αρχικά στο επιθύλιο των μικρών αεραγωγών. Ιστοποθελολογικά χαρακτηρίζεται από οξία φλεγμονή με επιθυλιακό έλκος και σχηματισμό ενός ενδοαυλικού και περιβροχιολικού ενοπιόδους εξυδρώματος. Η φλεγμονή μπορεί να εξαπλωθεί στις γειτονικές κυψελίδες και να επηρεάσει τα λοβίδια ή τους λοβούς, και τα ευακτηρίδια που εμπλέκονται συχνότερα είναι ο χρυσής ο σταφυλόκοκκος, ο αιμόφυλος της ιμφλουένζας, η ψευδομονάδα και τα αναερόβια και ορισμένα είδη μυκήτων, όπως είναι ο ασπέργυλος. Είναι συνήθως νοσοκομιακή λίμωξη, απαντάται κυρίως στις νοσοκομιακές λίμωξεις και τότε συνήθως προκαλείται από ψευδομονάδα ή από εσερίχια κόλλη. Η ασπεργύλος τώρα, η συμμετοχή μπορεί να είναι πολυαισθητική ή διάχυτη, και όταν προσβάλλονται οι λοβοί, τα ευρήματα είναι παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στη λοβιακή πνευμονία. Η ασπεργύλωση ή άτυπο μικροβακτηρίδιο πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη όπου υπάρχει ένα αντίστοιχο κλινικό περιβάλλον. Εδώ έχουμε παράδειγμα βροχοπνευμονίας από αιμόφυλο της ιμφλουένζας και ιό έρπιτα σε νοσοκομιακή λίμωξη. Έχουμε την πρωτογενή εικόνα και αυτή είναι μια εικόνα MIP, όπου φαίνονται τα κεντρολουβιακά οζίδια διάσπαρτα με διακλαδιζόμενες σκιάσεις και λοβιώδες μοτίβο, σαν τύπου tree in bud, τα οποία απεικονίζονται και φαίνονται πιο καλά στην MIP ανασύνθεση. Στην δεύτερη εικόνα έχουμε βροχοπνευμονία στο επίπεδο των άνω λογών με πάχυση του βροχικού διπτυχώματος και κεντρολοβιακά οζίδια με απεικόνιση 3 in bud, εδώ. Και λογόδη και τυματική πύκνωση με ανομοιογενή κατανομή. Στη διάχυτη και ψελιδική πύκνωση, τα γενικά στοιχεία υποδηλώνει διάχυτη λοβιακή βλάβη, συχνό είναι το αεροβροχόγραμμα και οι μικρές πεζοκωτικές συλλογές, ενώ μπορεί να εμπλέκονται ασυνήθιστοι εξωτικοί μικροοργανισμοί. Οι βλάβες που δεν βρίσκονται στο βαρύ το εξαρτώμενο πνεύμονα είναι ύποπτες για πνευμονία. Στη διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνεται το πνευμονικό είδημα και το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και πρέπει να διακρίνονται από την εικόνα βροχοπνευμονίας σε περίπτωση διάχυτης προσβολής. Στην εικόνα αυτή έχουμε μια διάχυτη ψελιδική πύκνωση με αεροβροχόγραμμα και θαμβίλιαλο σε ασθενή με αυτοάνωση πατήτητα που υποβάλλεται σε μακροχρόνια θεραπεία με στεροειδή και παρουσιάζεται με δύσπνοια και σοβαρή υποξεμία. Εδώ σημαντικό είναι να διακρίνουμε και το πνεύμο μεσοπνευμόνιο λόγω του μηχανικού αερισμού. Ο ασθενής αυτός κατέληξε μετά από ταχεία επιδείνωση. Στη θαμβή αλωτόρα και τη διάμεση πνευμονία. Η διάμεση πνευμονία χαρακτηρίζεται από ένα μονοπυρηνικό φλεγμονώδες κυταρικό διήθημα στα ψελιδικά διαφράγματα και στο περιφερειακό περιβροχιαγγειακό διάμεσο δίκτυο. Τα πιο κοινά αίτια είναι είναι το πνευμονοκύστη και το μυκοβακτηρίδιο, ενώ απεικονιστικά έχουμε βροχιολίτιδα, περιοχές θανδής ή άλλου και εστιακή πύκνωση που ταιριάζει με βροχοπνευμονία. Σε ασθενή που δεν είναι ανεσοκατασταλμένος, θα πρέπει πάντα να εξετάσετε το ενδεχόμενο λίμωξης από αναπνευστικό συγκητιακό υγρό ή ιό ανεμοβλογιάς σε ασθενείς όπου κυριαρχούν οι περιοχές θανδής ή άλλου. Τώρα, στην αξονική τομογραφία μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί περιοχές θανδής ή άλλου που φύδονται την περιφέρεια του πνεύμονα και επηρεάζουν κυρίως τα ανώτερα πνευμονικά πεδία. Ενώ σε ασθενείς με ανοσολογική ανεπάρκεια που δεν προκαλείται από AIDS, θαμβή ή άλλος είναι συχνή, αλλά μη ειδική, και μπορεί να αποκριθεί και από ιογενή λίμωξη. Στη διαφοροδιάγνωση της θαμβή ή άλλου, γιατί είναι ένα συνηθισμένο και μη ειδικό έβριμα σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, μπορεί να είναι η δευτερογενής σε τοξικότητα που προκαλείται από φάρμακα ή και ψελιδική αιμορραγία, το πνευμονικό είδημα, η οργανούμενη πνευμονία ή η πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από πνευμονοκύστη σε ασθενείς με AIDS στα μέσα πνευμονικά πεδία με διάχυτη θαμβή ιέλο που φύδεται την περιφέρεια. Στη δεύτερη εικόνα έχουμε αφωτερόπλευρη θαμβή ιέλο στο επίπεδο των άνω λογών, σε λίμωξη από κορονοϊό, σε έναν άνδρα 72 ετών με μικροκυταρικό καρκίνωμα πνεύμονα που αντιμετωπίζεται με ακτινοθεραπεία.
Πάμε στις οζόντες αλλοιώσεις. Κατηγορία αυτής είναι τα μικροοζίδια. Η υπροχογενής κατανομή απεικονίζεται ως κέντρο λογιακά ο μικροοζίδια με διαζυγιζόμενες σκιάσεις που δεν είναι ομοιογενώς κατανεμημένες και φύδονται πάλι τον υποϊπεζοκοτικό χώρο. Αυτό το μοτίβο παρατηρείται σε βακτηριακές, μυκητιασικές, υιογενείς, μυκοβακτηριακές ή μυκοπλασματικές λοιμώξεις. Στην επαναδραστηριοποίηση της σωματείωσης, τα κεντρολογιακά οζίδια και οι διακλαδούμενες σκιάσεις, του 3NB δηλαδή, έχουν αυξημένη πυκνότητα και διακριτά όρια. Μπορούν να εντοπιστούν ως κυλοποίηση, κυρίως εντοπισμένοι στο ανώτερο τμήμα των κάτω λοβών και στο κορυφοποίηστο τμήμα των άνω λοβών. Σε αμεσοκατασταλμένους ασθενείς πρέπει πάντα να υποψιαζόμαστε βροχοπνευμονία και βροχιολίτιδα από ασπέργυλο. Ενώ τυχαία κατανεμημένα μικροοζίδια που ταιριάζουν με αιματογενές και χροειδές μοτίβο θα μπορούν να υποδηλώνουν φυματίωση στο πλάσμα, σε καντιδίαση, βλαστομήκωση ή υιογενή αίτια, ειδικά σε αμεσοκατασταλμένους ασθενείς. Στη διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνονται και χροειδείς μεταστάσεις. Εδώ έχουμε πάλι έναν ασθενή που μετά την πρωτοπαθή πανενεργοποίηση φυματίωσης, έναν άνδρα 37 ετών, ο οποίος έχει καταγωγή από το Καμερούν και παραπονιέται για βήχα, απώλεια βάρους, νυχτερινές εφιδρώσεις για 3 μήνες. Στο επίπεδο του δεξιού ανολογού έχουμε τα τυπικά χαρακτηριστικά της επαναδραστηριοποίησης της φυματίωσης, κοιλότητες με παχιά τυχώματα, ακανόνιστα όρια και πυκνούς κεντρολογιακούς όζους. Με οξέα όρια που βρίσκονται κυρίως στο επίπεδο του κορυφοπιστίου τμήματος του δάρου. Στη μη πανασύνθεση, στο επίπεδο του κορυφαίου βρόγκου του δούκουλου, φαίνονται οι τυπικοί κεντρολογιακοί όζοι με σπέρι του υποϊπεζοκοτικού χώρου και πύκνωση του προστίου τυχώματος του δάρου. Σε δύο διαδοχικές στεφανιές τομές ανασυνθέσεις, φαίνεται ο βρόγκος παροχέτευσης της βλάβης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε έναν άνδρα 50 ετών που εμφανίζει ανεμοπλογιά χωρίς αναπνευστικά συμπτώματα και έχουμε αξονικές και στεφανιές εικόνες σε μη πανασυνθέσεις, πάχους 10 χιλιοστών, που η αξονική έγινε λόγω υποψίας πνευμονικών όσων στην ακτινογραφία και δείχνει τυχαία κατανομή πολλαπλών μικροοζυδίων που εξαφανίστηκαν εντελώς μετά από 3 μήνες, όπως βλέπουμε εδώ τα διάσπατα μικροοζύδια, τα οποία έχουν εξαφανιστεί μετά από 3 μήνες. Οι όζοι, οι πνευμονικοί όζοι που προκαλούνται από λίμωξη, πιθανώς με κυλοποίηση, εμφανίζονται συχνότερα σε νοσοκομιακή πνευμονία, κυρίως οφείλονται σε νοκαρδίωση, φυματίωση ή αγκιοδιαιθητική ασπεργύλωση, σε ασθενείς με ουδετεροπαινία. Μπορούν επίσης να προκληθούν σε μόλυνση από κρυπτόκοκο, βλαστομήκωση ή άτυπο μυκοβακτηρίδιο. Σπανιότερα είναι η καντιδίαση, η λεγιονέλα ή ο πυρετός κιού. Ο μηχανισμός αφορά ενδοθυλιακή βλάβη σε συνδυασμό με σχηματισμό θρόμβων που αποκολούνται και περιέχουν μολυσματικού παράγοντες. Αυτοί οι θρόμβοι, λόγω της στρογγυλώδους ροής του αίματος, αποκολώνται βήματα αυτών, αποκολώνται και στη συνέχεια μεταναστεύονται στις περιφερειακές πνευμονικές αρτηρίες. Η ισχυμία καταλήγει σε έμφρακτο και η αιμορραγία και οι οργανισμοί απελευθερώνουν τοξίνες προκαλώντας νέκρωση στο παρέχημα. Στην απεικόνιση, χαρακτηριστικά φαίνοντας περιφερική όζη ποικίλου μεγέθους με θολά όρια, άλλο θα μπει σε άλλο δηλαδή, και συχνά με κοιλότητα όπως και στο πνευμονικό έμφρακτο. Αν και τα τροφοφόρα αγγεία συχνά αναδεικνύονται σε εγκάρσεις τομές ότι φαίνονται να καταλήγουν εκεί, έχει αποδειχτεί σε MPR, με τη MPR, ότι οι περισσότερες αρτηρίες δεν καταλήγουν μέσα, αλλά έχουν μια πλευρική τροχιά γύρω από τον όζο, ενώ τα κεντρικά αγγεία που μπορεί να φαίνονται είναι πνευμονικές φλέβες. Στη διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνονται τα οζίδια με άλλο θα μπει άλλου, που μπορούν να παρατηρηθούν στην κοκκιωμάτωση Βέγγενερ, στο σάρκωμα Καπόζη και σε αιμορραγικές μεταστάσεις. Επίσης, οζίδια με κυλοποίηση μπορούν επίσης να παρατηρηθούν στις μεταστάσεις ή στο λέμφωμα. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα αγκιοδιαιθητικής ασπεργύλωσης σε ασθενείς με απλασία. Οζίδια έχουμε οζίδια με άλλο θαμβίση άλλου, εδώ και εδώ παντού, διάσπαρτα, με σφινοειδείς τετράγωνες υποϊπεζοκοτικές πυκνότητες, σφινοειδείς περιοχής ουσιαστικές με βάση, ουσιαστικά με βάση τον υπεζοκότα, που αντιπροσωπεύουν έμφρακτο, εδώ ήθελα να πω. Συπτικά έμβολα έχουμε εδώ σε μια γυναίκα 31 ετών που είναι χυβαρνητική αλλά χρήστρια με γνωστή υπατήτητα ΣΕ και η οποία ήρθε με πυρετό, ρίγος και επεισόδια αιμόπτυσης. Οι καλλιέργειες αίματος ήταν θετικές για σταφυλόκοκο, για χρυσίδωτο σταφυλόκοκο με εκβλάστηση στο επίπεδο της τριγλόκκινας βαλβίδας προκαλώντας έντονη ανεπάρκεια αυτής. Η baseline αξονική
και 8 μέρες αργότερα, όπου δείχνουν τους πολλαπλούς όλους όζους με άλλο καμβύσι άλλου, που δευτερογενώς κυλοποιήθηκαν. Το τελευταίο είναι σύνηθες σε έβριμο με λίμωξη αποχρησίζοντας τα φυλόκοκο. Πάμε στις χυλότητες. Τα αποστήματα, η νεκρωτική πνευμονία, η πνευμονική γάγγρανα και οι πνευματοκύλες είναι όλες οι επιπλοκές της βακτηριακής πνευμονίας. Άρα, αρχικά, το πνευμονικό απόστημα συνήθως είναι με βρόχο πνευμονικό συρρήγγιο και παρατηρούνται κυρίως σε λοιμώξεις που προκαλούνται από αναερόβια βακτήρια. Έχουμε συνήθως μεμονωμένες ή πολλαπλές μάζες μεταξύ 2 με 6 εκατοστά σε διάμετρο, υπόπυπνο κέντρο ή κοιλότητα που αντιπροσωπεύει ποιόδη, υγροποιημένα νεκρωτικά στοιχεία και περιφερικό εμπλουτισμό μετά από IV έγχυση και αγραφικού. Στις μισές περιπτώσεις, το εσωτερικό πτύχωμα του αποστήματος είναι συνήθως λίο με πολλαπλά υγραερικά επίπεδα και πύκνωση στο παρακείμενο παρέχημα. Πάμε σε ένα παράδειγμα. Πάμε σε ένα πνευμονικό απόστημα που σχετίζεται με σερίχια κόλλησης σε 52χρονο άνδρα αλκοολικό και βαρύ καπνιστή που πάσχει από πυρετό με αναπνευστικά συμπτώματα που αντιστέκεται στην πρώτη σειρά αντιβιωτικών. Και μετά από μια αντινογραφία θώρακος, πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία θώρακος με IV έγχυσης και αγραφικού. Λόγω επικινδύνωσης της κατάστασης, κλινικής κατάστασης του ασθενούς, αρχικά η εξηγήση έγινε για αποκλεισμό πνευμονικής εμβολής, αλλά κατέδειξε νεκρωτικό τμήμα εντός του πνευμονικού αποστήματος στον αριστερό άνω λογό. Και στη στεφανιαία ανασύνθεση φάνηκε μία κοιλότητα στο άνω μέρος της βλάβης που αξιολογήθηκε καλύτερα με την εφαρμογή MIP. Εδώ φαίνεται ακόμα καλύτερα. Επίσης φάνηκε ο βρόγχος που παροχέτευε το απόστημα. Στην τελευταία εικόνα φαίνεται η λύση της βλάβης με επακόλουθη κοιλότητα, με λογωτά όρια, μετά το πέρας της θεραπείας. Η νεκρωτική πνευμονία ή η πνευμονική γάγγραινα είναι δευτερογενή στην οξία πνευμονία της κοινότητας ή πνευμονική φυματίωση. Τα αποστήματα προκαλούνται ή από χρυσίζοντα σπονδυλόκο, ή από κλεψιέλα, ή από όψευδο μονάδα και σχετίζονται με υψηλότερη πνευμονισμότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποπεζοκωτικές και πνευμονικές επιπλοκές στην οξία πνευμονία της κοινότητας προκαλείται από χρυσίζοντα σταφυλόκοκο που εκρίνει την λευκοκυβίνη, ναι, Phantom Valentine, τόσο σε περιπτώσεις ευαίσθητων στη μεθυκηλίνη όσο και ανθεκτικών τύπων μπορεί να είναι σοβαρές, γιατί συνήθως αυτές οι περιπτώσεις εξελίσσονται ταχαίως και οδηγούν στο θάνατο. Στην απεικόνηση τώρα, η πνευμονική γάγγρινα συνήθως ξεκινάμε με αμφωτερόπλευρη πύκνωση του άνω λογού, ακολουθήμενη από ανάπτυξη συμπροβαλλουσών διαβγαστικών περιοχών, όπως φαίνεται εδώ, και ενδέχεται να υπάρχει το σημείο του μηνίσκου. Εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε λίμωξη από σταφυλίκο που εκρίνει λευκοκυβίνη πάντων Valentine και έχουμε αμφωτερόπλευρη και υψηλιδική πύκνωση που κυριαρχεί στη δεξιά πλευρά με πολλαπλές κοιλότητες. Οι πνευματοκύλες εκδηλώνοντας μονήρες σε πολλαπλές διαβαστικές περιοχές με λεπτό τείχωμα γεμάτες αέρα που εντοπίζονται σε περιοχές πύκνωσης ή θαμβίση άλλου. Αυτές οι διαφάνειες σχετίζονται με μια πρόσφατη μόλυνση, η οποία αυξάνεται σταδιακά σε μέγεθος τις επόμενες μέρες και εβδομάδες και μετά υποχωρεί μετά από εβδομάδες ή μήνες. Συνήθως οφείλεται στην παροχέτευση του νεκρωτικού υλικού στο πνευμονικό παρέχημα, ακολουθούμενη από απόφραξη του αερογωγού λόγω μηχανισμού βαλβίδας. Οφείλονται συνήθως σε χρυσίδωτα σταφυλόκοκο ή σε πνευμονοκύστη, ενώ μπορεί να παρατεθούν και σε άλλες λοιμώξεις, όπως σε λοίμωξη από εσερίχια κόλλη ή στρεπτόκοκο της πνευμονίας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε εμπίημα με πνευμονικά αποστήματα δεξιά, στο πλαίσιο πνευμονίας από εισρώφηση λόγω σεπτόκοκου και νεκροφόρο φουζοβακτηρίδιο σε 47χρονο ασθενή χρήστη που βρέθηκε ανέστητος στο σπίτι. Εκτός από την αντιβιωτική θεραπεία έγινε θωρακοσκόπηση και παροχέτευση του εμπίηματος και η ακτινογραφία θώρακος αναφοράς όπου δείχνει την υπεζοκωτική συλλογή. Στην αξονική τομογραφία με IV έγχυση και αγραφικού, στο παράθυρο του μεσοθωρακίου και ξεχωριστά στο παράθυρο το πνευμονικό, στο επίπεδο του κορυφαίου κύματος του ΔΑΛ, πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα με την ακτινογραφία και επιβεβαιώνει την υπεζοκωτική συλλογή με λεπτό εμπλουτισμό του τυχωματικού υπεζοκώτα μετά την IV έγχυση και αστικού, πράγμα που υποδηλώνει εμπίημα. Καθώς και συνοδό πύκνωση. Στη ΣΥΤ αναφοράς και στη ΣΥΤ πραγματοποιήθηκε 3 ημέρες μετά. Φαίνεται η διαφορά, η κυλοποίηση του πνευμονικού αποστήματος, του πρόσθετου κύματος του ΒΑΛ, εδώ, που απεικονιζόταν συμπαγές, εδώ, ενώ στο επίπεδο του μέσου λογού φαίνονται και άλλες κοιλότητες, σαν με τα βέλη, καθώς και μικρά αποστημάτια.
Συνοδά ευρήματα που μπορεί να υπάρχουν με τα προηγούμενα περιγραφέντα ευρήματα είναι οι ανομαλίες στο μεσοφαράκι, όπως είναι η λεπαδενοπάθεια, οι ανομαλίες του τραχιοπροχικού δέντρου. Προσοχή, πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή όταν βλέπουμε πάχυση του τυχόματος της τραχείας, γιατί μπορεί να οφείλεται σε αγκιοδιαιτητικό ασπέργυλο. Οι ανομαλίες του πεζοκότα που υπάρχουν σε 20 με 60% με πλευρητικές συλλογές, πλευρητικές εγκυστώσεις, πάχυση που μπορεί να αφορά εμπίημα, εμπλουτισμό των παχυμένων πετάλων του πεζοκότα. Τέλος, έχουμε μια ιδιάζουσα περίπτωση, ένα ανέβημα Rasmussen σε έναν 35χρονο που παρουσιάστηκε με αιμόπτυση 9 μέρες μετά την αρχική διάγνωση της ΤΕΜΠΕ, και βλέπουμε την αξονική τομογραφία πριν και μετά την IDX και γραφικού. Εδώ είναι μια αδρή επασβέστωση και εδώ φαίνεται, παρατηρείται αγκιακός εμπλουτισμός εντός του φυματώματος και μετά έχουμε την εικόνα του εμβολισμού του ανεβρίσματος. Αυτά είναι μερικά σημεία που πρέπει να πάρουμε μαζί μας, να θυμόμαστε δηλαδή. Πρώτον, ότι η αξονική τομογραφία αναμφισβήτητα παίζει βασικό ρόλο στις πνευμονικές λοιμώξεις, δεδομένου ότι η τυπική εκτενογραφία από μόνη της δεν έχει ειδικότητα, ειδικά σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Στους αυτούς τους τελευταίους, οι πρώτες καταστάσεις που πρέπει να διερευνηθούν θα πρέπει να είναι η φυματίωση, ασπεργύλωση και πνευμονοκύστη, τα σημαντικότερα. Τρίτον, ορισμένες λοιμώξεις μπορεί να είναι πολύ γρήγορα να γίνουν απειλητικές για τη ζωή. Τέταρτον, σε περιπτώσεις οξείας νεκροτικής πνευμονίας, λίμωξη προκαλείται από σταφυλόκοκο κλίσματα, η λευκοδικίνη, όπως ανέφερα πριν, πάντων Valentine, θα πρέπει να αναζητείται τακτικά σε νεαρούς ασθενείς χωρίς ιατρικό ιστορικό, επειδή υποδηλώνει πολύ κακή πρόγνωση, 70% θνησιμότητα. Πέμπτον, η πνευμονική ασπεργύλωση έχει πολύπλοκο και μη ομοιογενές ακτινολογικό φάσμα, υπάρχουν πολλά είδη ασπέργυλου. Και έκτον, η διάγνωση της ασπεργύλωσης πρέπει να εξετάζεται ανάλογα με τα ευρήματα, λαμβάνοντας υπόψη και τη ανοσολογική κατάσταση των ασθενών. Και τελευταίο, ως εκ τούτου, η αξονική τομογραφία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βοήθεια των κλινικών ιατρών στη λήψη αποφάσεων θεραπείας, ειδικά σε επίγοντα περιστατικά και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπηρεσία. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο από τους συναδέλφους, είτε όσους είναι μακριά, είτε όσους είναι συνέθουσα. Ας προχωρήσουμε στα περιστατικά και αν υπάρχουν τυχόν ερωτήσεις θα επανέλθουμε μετά. Επομένως, η κ. Αλεξανδρά θα μας δείξει περιστατικά την καθημερινή πράξη, προκειμένου να επεδώσουμε αυτά που ακούσαμε. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω μερικά κλινικά περιστατικά από την κλινική μας. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 45 ετών, αναφερόμενος ως πρώην χρήστης ηρωίνης και κοκαίνης, φορέας της παρήτητας ΣΕ. Προσήλθε στα επίγοντα με εμπύρετο έως 39 και αδυναμία ανορεξία κόκκουσης από 2 εβδομάδες. Τα ζωτικά του σημεία είχε χαμηλή πίεση και είχε καλό κορισμό. Ενώ τα εργαστηριακά είχε υψηλά λευκά, υψηλή CRP και προκαλσιτονίνη. Η αρχική του ακτινογραφία ανέδειξε ορισμένες οζώδεις διηθήσεις στο δεξιό πνεύμα. Προχωρήσαμε σε αξονική τομογραφία, η οποία ανέδειξε διάσπαρτες οζώδεις διηθήσεις κυρίως στο δεξιό πνεύμα, ορισμένες εκ των οποίων είχαν κυλοποίηση και άλλο θα μπει σε άλλο πέριξ αυτών. Συνυπήρχαν παθολογικά διαγκωμένοι λεπαδένες στις πύλες και στο μεσοθωράκι. Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με το ιστορικό της χρήσης ενδοχλεύειων ουσιών, ήταν πολύ ύποπτη για ασυπτικά έμβολα. Την διάγνωσή μας αυτήν την υποστήριξε και το πόρισμα των καρδιολόγων, που ανέδειξαν με τον υπέρυθρο μια εκπλάστηση 2 εκατοστών στην τριγλόχινα βαλβίδα και σοβαρή ανεπάρκεια αυτής, ενώ οι αιμοκαλλιέργειες απομόνωσαν στα φυλόκοκο χρυσίζοντα ευαίσθητο στη μεσικυλίνη. Μια εβδομάδα αργότερα πραγματοποιήθηκε ακτινογραφία θώρακος, η οποία ανέδειξε μια σημαντική ακτινολογική επιδείνωση, η οποία φυσικά ήταν συμπαντή και με την επιδείνωση της κλινικής εικόνας και δραστηριακής εικόνας του ασθενή μας. Είδαμε λοιπόν μια εγκυστομένη συλλογή και εκτεταμένες πυκνώσεις στο δεξιό υπερκείμενο πνευμονικό παρένχημα. Προχωρήσαμε σε επαναληπτική αξονική τομογραφία, η οποία ανέδειξε ακόμα καλύτερα τα ευρήματα αυτά. Βλέπουμε την εγκυστομένη πεζοποτική συλλογή δεξιά
τις πυκνώσεις, καινούρια συπτικά έμβολα και στον αριστερό πνεύμονα. Τα προϋπάρχοντα έχουν μεγαλώσει, έχουν υγρεαρικό επίπεδο, έχουν αποστηματοποιηθεί και στον δεξιό κάτω λαβό σειραίουν σε μεγάλες κοιλότητες. Σταθερή επιδείνωση του ασθενή μας. 2 εβδομάδες αργότερα έχουμε αύξηση και της εγκιστομένης συλλογής αλλά και των σειραιόντων κοιλοτήτων στο δεξιό κάτω λαβό. Ενώ 3 εβδομάδες αργότερα πλέον υπάρχει μεγάλη ποσότητα αέρα εντός του εμπειήματος και μια μεγάλη κοιλοποίηση με υγραερικό επίπεδο στον δεξιό άνω λαβό. Πραγματοποιήθηκε μια επαναληπτική αξονική σε συνεννόηση και με τους καρδιοχειρουργούς μήπως είναι πλέον η ώρα να οδηγηθεί ο ασθενής μας στο χειρουργείο παρά την πολύ κακή κλινική του κατάσταση. Βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλες κοιλότητες πλέον σε όλο το δεξιό πνεύμονα, το εμπίημα με τον αέρα δεξιά. Ο ασθενής μας διακομίστηκε στην καρδιοχειρουργική, έγινε θωρακοτομή και εκτομή του αποστήματος. Δυστυχώς όμως ένα μήνα μετά, λόγω καρδιολογικών επιπλοκών, ο ασθενής μας κατέληξε. Το δεύτερο περιστατικό αφορά έναν RN 11 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με υποτροπή οξέας λιμφογενούς λευχαιμίας. Είχε ξεκινήσει τον επόμενο κύκλο χημειοθεραπειών και εμφάνισε βήχα στο στάδιο της απλασίας, στο στάδιο των πολύ χαμηλών λευκών. Παρ' όλα αυτά, ο κορεσμός του ήταν ικανοποιητικός, ήταν καλός. Βλέπουμε στην ακτινογραφία ελέγχου ορισμένες οζόμορφες διηθήσεις, οι οποίες στην προηγούμενη ακτινογραφία που είχε κάνει, στην εισαγωγή του, δεν υπήρχαν. Λόγω της σοβαρής αμυσοκαταστήλωσης του παιδιού, προχωρήσαμε στην αξονική τομογραφία. Η αξονική τομογραφία ανέδειξε οζόμορφες αλλοιώσεις με νεκρωτικό κέντρο στην περιφέρεια και άλλο θα μπει σε άλλο πέριξ αυτών. Τα ευρήματα αυτά είναι πάρα πολύ ύποπτα για διοδυτική ασπεργήλωση, καθώς είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι νεκρωτικές βλάβες με την αιμορραγική διήθηση πέριξ αυτών. Επίσης, υπήρχε και μια μικρή πεζοκοπική συλλογή δεξιά. Ο ασπέρχυλος επιβεβαιώθηκε και από τα εργαστηριακά. 10 μέρες αργότερα το παιδί έχει επιδεινωθεί και ο βήχας του και έχει έντονο πληβετικό άλγος, αλλά και ένα επεισόδιο αιμόπτυσης. Προχωράμε σε επαναληπτική ακτινογραφία που δείχνει αύξηση του μεγέθους της βλάβης. Αποφασίζουμε μαζί με τους παιδιάτρους να, παρότι δεν κάνουμε συχνά αξονικές παιδιά, να προχωρήσουμε σε αξονική. Βλέπουμε ότι έχουν μεγαλώσει όλες οι βλάβες. Έχουμε και καινούριες βλάβες και έχει επεκταθεί και η άλλος θα μπει σε άλλου πέριξ αυτό. Παρ' όλα αυτά, με την επιθετική αντινικητιακή αγωγή, 2 μήνες αργότερα, σε αξονική επαναλέγχου, το παιδί έχει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα, με εξαφάνιση ορισμένων από τις βλάβες και μεγάλη μείωση του μεγέθους των βλαβών. Ωστόσο, βέβαια, το παιδί αυτό κατέληξε 1 εξάμηνο αργότερα, όχι από την πνευμονική φλεγμονία, αλλά από αυτό με τη μοραγή στον εγκέφαλο. Το τρίτο μας περιστατικό αφορά έναν ασθενή RN 73 ετών, που προσήλθε στα ΤΕΠ με ταχύπνια, θωρακαλγία και πολύ υψηλές ανάγκες οξυγόνου. Είχε πολύ έντονα ακροαστικά ευρήματα. Η ακτινογραφία του έδειξε διάχυτες, διάσπαρτες διηθήσεις σε όλα τα πνευμονικά πεδία. Ταυτόχρονα, από τα εργαστηριακά του φάνηκε ότι είχε υψηλή ΣΑΡΠΕ, χαμηλά λευκά και χαμηλό αιματοκρίτη. Συνεχίστηκε ο εργαστηριακός του έλεγχος. Φάνηκε ότι ο ασθενής αυτός είναι θετικός στον HIV και είχε χαμηλά CD4. Ο ασθενής αυτός ήταν στο στάδιο πλέον του AIDS. Οπότε αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αξονική τομογραφία. Βλέπουμε λοιπόν τις διάχυτες περιοχές θαμπίσιάλου, τόσο με κεντρική όσο και με περιφερική κατανομή, με συνοδό πάχυνση των μεσολαβιδίων διαφραγματίων, μικρές βροχεκτασίες εξέλιξεως και υπεζοκοπικές συλλογές άμβων. Το μικρόβιο το οποίο απομονώθηκε ήταν η ψευδομονάδα. Η ψευδομονάδα για την πνευμονία της κοινότητας είναι πάρα πολύ σπάνιο βακτήριο, πάρα πολύ σπάνιο μικροβιακό αίτιο.
και σχετίζεται κυρίως με πνευμονίες ενδονοσοκομιακές ή πνευμονίες VAP, που σχετίζεται με, με τον μηχανικό αερισμό. Ωστόσο, είναι συμβατό με τον ασθενή μας, ο οποίος είναι σε στάδιο του, έχει AIDS. Συνεχίσαμε τον έλεγχο. Δύο εβδομάδες μετά, και όσο ο ασθενής μας έπαιρνε την αγωγή του και τα αντιρρετροϊκά, είχε βελτίωση των απεικονιστικών ευρημάτων. Και τρεις μήνες μετά, στον επανέλεγχό του, είχαν εξαφανιστεί εντελώς οι βλάβες, είχαν παραμείνει μόνο μερικές περιφερειακές ουλές. Ο ασθενής μας είναι καλά και έρχεται για επανελέγχους. Το τέταρτο περιστατικό αφορά ένα κοριτσάκι 6 ετών, το οποίο προσέρχεται στα ΤΕΠ με βήχα, πυρετό, είχε ανάγκη σε οξυγόνο και δύσπνοια, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο είχε αυξημένα λευκά και CRP. Από την ακτινογραφία βλέπουμε μια σημαντική, μια σημαντική σκίαση στο δεξιό άνω πνευμονικό πεδίο με αεροβροχόγραμμα που αντιστοιχεί σε λοβόδη πνευμονία. Προχωρήσαμε σε υπέρυχο ημιθωρακίου, τόσο η καθυστήρωση όσο σε ήπια θέση, και ο οποίος ανέδειξε την πύκνωση, η υπατοποίηση εντός εισαγωγικών του πνευμονικού παρεγχήματος. Και εντός της πύκνωσης αυτής, τα artifacts του αέρα που υπάρχει εντός των βρόγκων, δηλαδή ουσιαστικά το αεροβροχόγραμμα, επιβεβαιώνοντας τη διάγνωσή μας. Ωστόσο, είδαμε και την ύπαρξη πεζοκωδικής συλλογής και από τις αιμοκαλλιέργειες απομονώθηκε στα πυλόκοκκους χρυσίζουν. Λόγω της συνεχούς επιδείνωσης του παιδιού, προχωρήσαμε σε αξονική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε την μεγάλη λοβόδη πνευμονία στον δεξιό άνω και λιγότερο στον δεξιό κάτω λοβό, με μικρή παρουσία αεροβροχογράμματος και την σύστηκη πεζοκωδική συλλογή. 12 μέρες αργότερα, και επειδή το παιδί μας επιδεινώνεται και δεν απαντάει στα αντιβιωτικά, πραγματοποιούμε μια επαναληπτική ακτινογραφία θώρακος, η οποία πλέον αναδεικνύει μια μεγάλη κοιλότητα στον δεξιό άνω λοβό με παχύ τείχωμα και υγραερικό επίπεδο. Μιλώντας και με τους καρδιοχειρουργούς, προχωράμε σε αξονική τομογραφία, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός πνευμονικού αποστήματος πλέον, με παχύ τείχωμα, με υλικό φλεγμονώδες που καθιζάνει και με διαφραγμάτια. Αποφασίζουμε να προχωρήσουμε συντηρητικά με επιθετική αντιβιωτική αγωγή και επανελέγχους. 15 μέρες αργότερα το απόστομα έχει μειωθεί τόσο σε μέγεθος, έχει λεπτύνει το τείχωμα και έχει μειωθεί η ποσότητα υγρού που απαρτίζει το υγραερικό επίπεδο, ενώ ένα μήνα αργότερα έχουμε ακόμα πιο βελτιωμένη ακτινολογική εικόνα που συμβαδίζει και με την κλινική εικόνα του παιδιού, το οποίο είναι πλέον σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Το παιδί πήρε εξιτήριο, συνέχισε τα αντιβιωτικά για αρκετό καιρό, αλλά πλέον είναι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και Αλεξανδρέ, πολύ καλά περιστατικά από την καθημερινή ζωή, ενδιαφέροντα και για την καλή παρουσίαση. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο στον κύριο Μαυροπούλου ή κάποια αντίστοιχα στην κυρία Αλεξανδράτου γύρω από τα περιστατικά που είδαμε. Το θέμα είναι πραγματικά μεγάλο. Και έχει τις δυσκολίες του, όπως καταλάβατε, πολλή πληροφορία, είναι δύσκολο να αποδειωθεί. Αλλά παρόλα αυτά, αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχολιασμός, είναι καλοδεχούμενος. Αν όχι, να ευχαριστήσουμε τόσο την κυρία Μαυροπούλου, όσο και την κυρία Αλεξανδράτου για την παρουσία του σήμερα και τις παρουσιάσεις τους και τις καλούς ευχαριστήσεις που ήσασταν παρόντες. Σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.